Την ανάκτηση άλλων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2027 έχει θέσει ως στόχο η ΚΕΔΙΠΕΣ. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ενώπιον των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, μέχρι σήμερα έχουν εισπραχθεί 510 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 140 εκατομμύρια σε ακίνητα. Με την αντιπολίτευση να εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης για τη διαχείριση του πρώην συνεργατισμού και της ΚΕΔΙΠΕΣ. Αστασιάδη Συναγερμού, η ηγεσία του Συναγερμού, ο τότε Υπουργός Οικονομικών, οι κουμπάροι και οι συνεργάτες του, οδήγησαν τον συνεργατισμό στο κλείσιμο και τον ξεπούλησαν σε μια ιδιωτική τράπεζα. Από διαχείριση θα την πληρώσει όπως πάντα ο δανειολήπτης. Στον αντίποδα, ο βουλευτής του Δυσίων Ούφριος Κουλάς δήλωσε ότι η Συμφωνία Συνεργατισμού Ελληνικής Τράπεζας αποδεικνύεται καθημερινά ως επωφελής για την οικονομία του τόπου. Έδωσε την σταθερότητα, την δυνατότητα δανεισμού, τη δυνατότητα διαχείρισης άλλων κρίσεων, όπως μας προέκυψε δηλαδή με την πανδημία. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, δόθηκαν στην αστυνομία 24 υποθέσεις για ποινική διερεύνηση, ενώ η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου της ΚΕΔΙΠΕΣ εξετάζει άλλες 212 υποθέσεις για πιθανή διάπραξη αστικών αδικημάτων.